Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ιδιαίτερη χαρά να είμαστε απόψε εδώ στο Καρνόβαση, λίγο πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, στην τελευταία μας πολιτική εκδήλωση. Λίγες μέρες πριν, σε τούτο εδώ την αίθουσα, εμφανίστηκαν κάτι πράσινες σημαίες από τους γνωστούς παραχαράκτες της ιστορίας. 15 με 16 εκατομμύρια χρώματα να γνωρίζει το ανθρώπινο μάτι. Αλήθεια. Αυτό το διάλεξαν. Ή μήπως είναι η συστηματική παραχάραξη ιστορίας που τους οδήγησε και σε αυτό. Και θα με ρωτήσετε, και τι πειράζει. Φυσικά και μας πειράζει. Δεν θα δεχτούμε το κίνημα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να αντιγράφεται από τους φιλοδοξόρους του Αντώναρου, του Καραμαλίκη του Καμένου, από αυτούς που το πρόβλημα 89 επεδίωξαν τον πολιτικό αλλά και το φυσικό θάνατο του ιδρυτή μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, λέμε ένα ηχηρό όχι στην καπήλευση και την παραποίηση της ιστορίας. Φτάνει πια, ως εδώ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε συνασπισμός της ριζοσπαστικής δεξιάς. Μόνο Πασόκ, για πάντα Πασόκ! Εμείς είμαστε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Σύμβολο μας είναι ο ήλιος και το χρώμα μας είναι το πράσινο. Και εμείς είμαστε η πατριωτική, δημοκρατική και σοσιαλιστική παράταξη του τόπου. Και σας καλώ όλους, μέχρι την τελευταία στιγμή, να αγωνιστούμε για να φτάσει το μήνυμά μας σε όλους τους συμπολίτες μας από άκρη σ' άκρη στα νησιά μας. Πως το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, ενισχυμένο, δυνατό! Όταν μιλάμε για Πασόκ και Καρνόβαση, ένα όνομα έρχεται στο μυαλό όλων μας. Βαγγέλης Σιδηρουργός, ο αναμορφωτής της πόλης μας. Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Κέντρο υγείας, στάδιο, λιμάνι, πανεπιστήμιο και τόσα άλλα. Όλα έχουν τη σφραγίδα του Πασόκ και το όνομα συντρόφων όπως ο Σιδηρουργός. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εμείς είμαστε η πραγματική αριστερά του τόπου. Η δημοκρατική και προοδευτική παράταξη που πήγε τη χώρα μπροστά και που την κράτησε όρθια από τη χρεοκοπία του Κώστα Καραμαλή όταν κάποιοι ήταν χέρι-χέρι στις πλατείες με την Χρυσή Αυγή. Εμείς μιλάμε για μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Εμείς μιλάμε για την ενίσχυση και εκβάθυνση της δημοκρατίας μας και την ανεξαρτησία των θεσμών. Εμείς μιλάμε για ένα κράτος πρόνοιας για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Για υγεία και παιδεία δωρεάν και υψηλού επίπεδου. Απέναντι στη λογική του κράτους λάφυρου, στα σκοτεινά δωμάτια και τις υπόγειες διαδρομές, εμείς προτάσουμε τη διάβγεια, την ισονομία και την ισοπολιτεία. Εμείς μιλάμε για να διατηρήσουμε, να ενισχύσουμε και να εμβαθύνουμε τις μεγάλες αλλαγές που ξεκίνησαν από το Πασόκ και από τον ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου. Και τώρα η παρουσία των υποψηφίων μας. Θέλω να καλέσω στο βήμα την υποψήφια βουλευτή ΣΑΜΟΥ του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, Ράινα Φάνου. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στον νομό μας. Ξεκινήσαμε πριν ένα μήνα ένα έντιμο και ομαδικό αγώνα ως υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ από το ακριτικό νησί των Φούρνων. Συνεχίσαμε στο Βαφή, στο Μαραδόκαβο, στο Πυθαγόριο και τέλος σήμερα είμαστε κοντά σας στην πόλη του Καρνοβάσου. Να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ και να ζητήσουμε τη στήριξή σας σε αυτή τον αγώνα. Φίλες και φίλοι, με ολοζώντανες τις μνήμες από τα χρόνια που την Ελλάδα κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, περάσαμε μία οκταετία, γνωρίζοντας για τα καλά τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΣΥΡΙΖΑ. Νοπές οι μνήμες από τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που εκτείναξε με τον Κώστα Καραμαλή το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος στα ύψη, εκτροχιάζοντας το τρένο της οικονομίας, την ταχύτητα του οποίου είχαν ανεβάσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μια Νέα Δημοκρατία που μετά τα ζάφια και τα ισοδύναμα μέτρα των 18 δις του Αντώνη Σαμαρά φόρτωσε τη χώρα με ένα δεύτερο μνημόνιο. Πρόσφατες δε και οι μνήμες από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
που οδήγησε στην αναξιοπιστία το δίθεν επιτελικό κράτος, με την αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της παθογένειας της κρατικής μηχανής, με κορυφή το δυστύχημα στα Τέμπη, που υποβάθμισε το κράτος δικαίου, που υπονόμευσε τις ανεξάρτητες αρχές, που προκάλεσε τις υποκλοπές, τα φαινόμενα διαφθοράς, την πληθώρα των απευθείας αναθέσεων και τις πολιτικές σχέσεις, που αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες και που απέτυχε να αντιμετωπίσει μια ανεξέλεγκτη πλέον ακρίβεια. Νοπές βέβαια και οι μνήμες από τη διακυβέρνηση της δίθεν πρώτη φορά αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί με τους ακροδοξιούς ΑΝΕΛ θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα νόμο ενός άρθρου, θα καταργούσε τον έμφυα και πολλά άλλα. Ανταυτόν έπαιξε στα ζάρια την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκλεισε τις τράπεζες, παραχώρησε τη δημόσια περιουσία για 100 χρόνια στο υπερταμείο, ρήμαξε τη μεσαία τάξη και κυρίως φόρτωσε τους Έλληνες ένα τρίτο ακρίβεια στο μνημόνιο που σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος κόστησε 86 δις ευρώ. Στην Ελλάδα, οι κυριότερες και πιο σημαντικές δημοκρατικές τομές της έχουν την υπογραφή του ΠΑΣΟ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, ΑΣΕ, ΚΕΠ, Διάβγεια, η Ανεξάρτητη ΕΛΣΤΑΤ, αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και εθνικής συμφιλίωσης, καθιέρωση της ισότητας των δύο φύλων, μεγάλα έργα υποδομών που άλλαξαν τη χώρα, είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είσοδος της Ελλάδας στην ΟΝΕ, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβανομένης της θέσπισης του κοινωνικού κράτους και της δημιουργίας της κοινωνικής ασφάλισης, εξυγχρονισμός της οικονομίας με την ανάπτυξη νέων τομέων και επιχειρήσεων, βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, προώθηση περιβαλλοντολογικής συνείδησης και δράσεων, αναγνώριση των ατομικών δικαιωμάτων και της συνδικαλιστικής δράσης. Οι μνήμες είναι ζωντανές. Ο λαός μας πλέον μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει ποιο κόμμα έφερε την πραγματική αλλαγή στη χώρα μας. Γι' αυτό και σήμερα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα μας, το ΠΑΣΟ έχει καταθέσει το προοδευτικό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό του πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και να αυξήσουμε την απασχόληση, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος και να μειώσουμε τις ανισότητες, να έχουμε εργαζόμενους με νέες γνώσεις και καλές αμοιβές, να έχουμε ασφαλισμένους με αξιοπρεπείς συντάξεις και σύγχρονη περίθαλψη. Συγκεκριμένα προτείνουμε μέτρα άμεσης ανακούφισης από την ενεργειακή κρίση, το ιδιωτικό χρέος και την αύξηση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, ο μέσος ονομαστικός μεικτός μισθός το 2022 αυξήθηκε κατά 1,5%, αλλά ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4% λόγω πληθωρισμού. Η μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας περισφύγει όλο και περισσότερο την ελληνική οικονομία. Διπλό κίνδυνο για την οικοκυριά, ο οποίος πηγάζει από την πληθωριστική έκθεση, διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην εξαιμηνιαία έκθεσή της για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ο πρώτος κίνδυνος πηγάζει από τα επιτόκια, τα οποία αυξάνονται συνεχώς. Ο δεύτερος κίνδυνος αφορά το πραγματικό εισόδημα, το οποίο μειώθηκε σε πραγματικούς όρους το 2022. Ο τρίτος κίνδυνος έχει να κάνει με τις τιμές των ακινήτων, οι οποίες εξακολουθούν να ανεβαίνουν συνεχώς. Οι κοινωνικές ανισότητες διαβρύνονται. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπερκέρδουν, με αποτέλεσμα την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας. Οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνονται, με το πληθωρισμό να διαβρώνει τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των μισθών και συντάξεων. Τα κέρδη των ισχυρών τριπλασιάζονται, αλλά το βιωτικό επίπεδο των αδυνάμων και της μεσαίας τάξης καταραίει. Η ανεργία μειώνεται με δουλειές μερικής απασχόλησης
και μισθούς των 400 ευρώ. Αυτή είναι η ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάσταση δεν σώζεται με τα τρίπια καλάθια των αρμοδίων. Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι η βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό θα επιτευχθεί μέσω σειρά μέτρων που θα υποστηρίζουν τους επιχειρηματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστούν στην εφορία. 2.300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΚΤΑ. Πάνω από 1 εκατομμύριο δάνεια είναι κόκκινα. 90 δις κόκκινα δάνεια έχουν περάσει ήδη στα χέρια του ΦΑΝΣ. Το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει διαρκώς, υπερβαίνοντας τα 270 δις. Παρά τη μείωση του πληθωρισμού, η αύξηση στα τρόφιμα σε σύγκριση με το περσινό Μάρτιο ήταν κατά 14,3%, καθώς και πάνω από 10% σε άλλα βασικά είδη. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και προς όφελος της κοινωνίας, θέλουμε ένα δίκαιο, προοδευτικό, φορολογικό σύστημα που εξασφαλίζει τους απαραίτητους φόρους για τη μείωση των ανισοτήτων και την καταπολέμηση της φτώχειας. Προτείνουμε ρύθμιση των υψηπρόθεσμων οφειλών και χρέη σε εφορία και έφτασε 120 δόσεις, με διαγραφή προς αυξήσεων, αλλά και δυνατότητα κουρέματος της οφειλής εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση. Η ρύθμιση οφειλών ήταν ένα προεκλογικό πυροτέχνημα της κυβέρνησης. Η πλειοψηφία που υπέβαλε αίτηση δεν μπόρεσε να μπει στο πρόγραμμα και όσες έγιναν δεκτές επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια, 4,38 για τις 36 δόσεις και 5,87 για τις 72 δόσεις. Μείωση ειδικών πόρων κατανάλωση. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Ουσιαστική έλεγχη για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Τελειμακωτή προοδευτική αύξηση του συντελεστή φορολογίας των διανομωμένων μερισμάτων, που είναι από τους πιο χαμηλούς στην Ευρώπη. Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων σε μονοπωλιακούς τομείς της οικονομίας. Πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα. Υψηλή φορολογία στα υπερκέρδη των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και με τα έσοδα χρηματοδότηση μείωση των ειδικών φόρων. Ενίσχυση των ευάλωτων εισοδημάτων. Βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και φυσικά ο κρατικός προϋπολογισμός. Σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά κεφάλαια, αυτά από μόνα τους δεν αρκούν. Χρειάζεται μια στοχευμένη διάχυσή τους στην ελληνική οικονομία. Το Ταμείο Ανάκαμψης των 31 δις ευρώ εμείς προτείνουμε να αξιοποιηθεί για τη στήριξη της δημόσιας και δωρεάν υγείας και παιδείας, για την ενίσχυση του κράτους χρόνιας, για τις υποδομές και να διοχετευτεί τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Θα ήθελα να ασχοληθούμε με την καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας. Είμαστε η παράταξη εκείνη η οποία στην πρώτη φάση της μεγάλης κρίσης μόνη απέναντι σε όλους ρύθμισε το ιδιωτικό χρέος και προστάτευσε την πρώτη κατοικία και το λαϊκό νοικοκυριό από τους πληστηριασμούς με το νόμο 3869 του 2010. Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τον καταψήφισαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψαλίδισε τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ήρθε η Νέα Δημοκρατία για να τον καταργήσει, με αποτέλεσμα να παραδώσουν τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια του ΦΑΝΣ. Εμείς προτείνουμε επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με επικαιροποιημένα κριτήρια και ασφαλείς διαδικασίες. Αντίστοιχη προστασία της αγροτικής περιουσίας, ώστε να διακριτευτεί η παραγωγική δύναμη των αγροτών μας. Καθιέρωση του δικαιώματος προαίρεσης των δανειοληπτών στην αγορά των δανείων τους, πριν από τη μεταβίβαση στα ΦΑΝΣ. Η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν αποτελεί προεκλογική υπόσχεση που θα εξεταστεί. Είναι υποχρέωση που θα τηρηθεί, όπως υποχρέωση στο σήμερα και τον αύριο των κατοίκων αυτής της χώρας είναι η ρύθμιση του ασφαλιστικού. Το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας
αλλά και τα ανάλογα ευρωπαϊκά πιέζονται συνεχώς από το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα του ασφαλιστικού. Είναι ευθύνη του κράτους να διασφαλίζει ένα δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα που εγγυάται αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες. Με μονόπλευρες πολιτικές και χωρίς έναν εθνικό διάλογο, δεν πρόκειται να έχουμε καμία ουσιαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Για το ΠΑΣΟΚ, το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να είναι βιώσιμο. Αλλά όχι μόνο να βγαίνουν οι αριθμοί. Πρέπει να είναι ανταποδοτικό, κοινωνικά δίκαιο, να έρει τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί και το σημαντικό να μην δημιουργεί νέες. Θα πρέπει δηλαδή να ενδιάγει στους νέους ανθρώπους ότι τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα σήμερα θα ισχύουν και στο τέλος του εργατικού τους βίου. Το αξιοπρεπές εγγυημένο εισόδημα για τους χαμηλοσυνταξιούχους δεν είναι για το ΠΑΣΟΚ μία προεκλογική ευχή. Αποτελεί δέσμευση του προγράμματός μας με μια νέα μορφή σε ΚΑΣ που θα καλύπτει περίπου 350.000 δικαιούχους. Η έκδοση όλων των εκκρεμών συντάξεων δεν γίνεται με όμορφες εξαγγελίες περιπετειακού κράτους. Θα γίνει με τις αναγκαίες προσλήψεις στον ΕΦΚΑ και την ψηφιακή επάρκεια του προσωπικού, παλιού και νέου. Για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος πρέπει να είναι ο φερέγγιος συνδυητής στη σχέση με τον πολίτη, ώστε να αναπτυχθεί και ο δεύτερος πυλώνας της ασφάλισης. Να προχωρήσουμε δηλαδή στη σύσταση και ανάπτυξη των επαγγελματικών ταμείων. Τέλος, πάντα θα υπάρχει το αίτημα της κοινωνίας για αυξήσεις. Μόνο που σήμερα οι αυξήσεις αυτές είναι αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν τις απώλειες των εισοδημάτων λόγω του πληθωρισμού. Για να φτάσουμε όμως σε βιώσιμη λύση του ασφαλιστικού, πρέπει πρώτα να στηρίξουμε την εργασία. Και στήριξη της εργασίας χωρίς ανάπτυξη δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται και ανάπτυξη εις βάρος των εργαζομένων, χωρίς κοινωνική συνοχή. Δεν φτάνει να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να είναι και ποιοτικές, με αξιοπρεπείς αμοιβές, και να αυξάνουν τις προοπτικές εργασίες για τους νέους. Η Ελλάδα παραμένει πρωταθλητή στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων. Αλλά και εκεί ακόμα υπάρχουν ανισότητες, με τις γυναίκες να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Ακούμε συχνά τον κύριο Μητσοτάκη να επιχαίρεται ότι η Ελλάδα ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Λόγια. Η εργασία αλλάζει. Παίρνει νέα μορφή. Χρειάζεται περισσότερη γνώση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Κανείς όμως δεν μπορεί να είναι παραγωγικός όταν είναι χαμηλά αμοιβόμενος και ανασφαλής. Η Νέα Δημοκρατία σταθερή στις αξίες της, θα έλεγε κανείς. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που ενδύθηκε το κουστούμι της πρώτης φοράς αριστερής κυβέρνησης απορρίθμισαν με τις πολιτικές τους τα εργασιακά δικαιώματα και διέλυσαν το εργασιακό κεκτημένο που κερδίθηκε με τους αγώνες ετών. Επέλεξαν να ενισχύσουν ασύντατους εργοδότες, ακόμη και εις βάρος εκείνων που πιστεύουν στο κοινωνικό διάλογο. Για να επιβάλλουν μάλιστα τους σκοπούς τους, επέλεξαν τον αυταρχισμό, περιόρισαν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Αντιμετώπισαν ως αντίπαλο των εργαζόμενων. Το εργασιακό όραμα του ΠΑΣΟΚ έχει δύο άξονες. Πλήρη απασχόληση με καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ομαλή προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή με κανόνες, ασφάλεια και προστασία του εργαζομένου. Δεν θα δημιουργήσουμε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, τον περισσότερο και λιγότερο καταρτιζομένο. Στο ΠΑΣΟΚ λέμε πλήρη δικαιώματα στους εργαζόμενους με την εργασία, στις πλατφόρμες και στα delivery. Κατοχήρωσή τους ως μισθωτή με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Καμία ανοχή στις διακρίσεις στους χώρους εργασίας. Καμία ανοχή σε διαφοροποιημένες αμοιβές με το βάση αν είσαι γυναίκα, πολύ νέος ή πολύ μεγάλος. Ίσως ευκαιρίες σε όλους. Καμία διάκριση για κανένα. Ας ασχοληθούμε τώρα με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, το θέμα της υγείας. Όλοι γνωρίζουμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγείας στο νησί μας. Ελλείψεις προσωπικού και υλικού, υποχρηματοδότηση και απουσία ουσιαστικής στήριξης στον πιο νευραλγικό τομέα και το κράτος πρόνοιας.
το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας, ειδικά σε ακριτικά νησιά όπως τα δικά μας. Δυστυχώς, από εξαγγελίες ακούμε πολλά. Από πράξεις όμως δεν βλέπουμε τίποτα. Μόνιμος ο κίνδυνος κλεισίματος της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο μας. Και όχι μόνο. Εάν μια γυναίκα θελήσει να κλείσει ραντεβού στο νοσοκομείο για μια μαστογραφία, αυτή δεν μπορεί να γίνει μέσα στο 2023. Δεν υπάρχει ραντεβού. Για να κάνει κάποιος μια μαγνητική τομογραφία στη Σάμο, πρέπει να πληρώσει 200 ευρώ σε ιδιώτη. Μεγάλα, καθημερινά προβλήματα που γεννούν ανασφάλεια. Το ΠΑΣΟ έχει συγκεκριμένες προτάσεις και την πολιτική βούληση να επαναφέρει το σύστημα υγείας εκεί που το άφησε. Δημόσιο για όλους. Για να πετύχουμε την επαναφορά αυτή, καταρχήν, πρέπει το 8 με 10% του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθεί στην υγεία. Απαιτείται η στήριξη του ΕΣΥ ώστε να παρέχει δημόσια δωρεάν με καθολική πρόσβαση και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας για όλους. Απαιτείται η κάλυψη των κοινών θέσεων στις περιφερειακές και κριτικές δομές υγείας, με πρόσθετες αμοιβές, επιδοτήσεις ενοικίων προσωπικού και με οριοδότηση. Απαιτείται η ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα αντιγυνά. Κέντρα υγείας σε κάθε Δήμο και υπηρεσίας οικογενειακής ιατρικής παντού. Δημιουργία καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός νοσοκομείων για χρόνια ασφαθήσεις και ημερήσια ευαισθησία. Στήριξη και αύξηση των δομών ψυχικής υγείας και ενσωμάτωσή τους στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Δωρεάν φάρμακα για τις ευάλωτες ομάδες, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ανέργους. Εκτός όμως των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες του νομού μας και έχουν σχέση με την υγεία, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των συγκοινωνιών τόσο των αυτοπλοϊκών όσο και των αεροπορικών. Όλοι γνωρίζουμε το τεράστιο κόστος για ένα εισιτήριο. Ζούμε το παράδοξο, λιμάνια που είναι μετά από εμάς να έχουν μικρότερο αντίτιμο εισιτήριο από εμάς. Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι απαγορευτικά για κάποιον που θέλει από ανάγκη, όχι για τουρισμό να έρθει στη Σάμο, να πάει στην Αθήνα για μια δουλειά ή για εξετάσεις. Μια οικογένεια για να ταξιδέψει χρειάζεται σχεδόν 2 μισθούς. Τα δρομολόγια μειώνονται αντί να πληθαίνουν και όταν αυξάνεται και η τιμή του εισιτηρίου. Τα νησιά μας μένουν αποκομμένα από το κέντρο. Τέλος, ας μην ξεχνάμε τον δολοφονικό σεισμό. Ένα σεισμό για τον οποίο η Σάμο ακόμα μετράει τις πληγές της. Παρά τις εξαγγελίες και το αρχικό ενδιαφέρον, στο κεντρικό κράτος μας έχει εγκαταλείψει. 2 και πλέον χρόνια μετά, όλα προχωρούν με ρυθμούς χελώνες. Το ΠΑΣΟ είχε προτείνει από τις πρώτες στιγμές ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και αναγέννησης στη Σάμο, αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς φόρους με γρήγορες διαδικασίες απορρόφησης κονδυλίων. Το σχέδιο Σαμίων. Το σχέδιο Σαμίων προβλέπει την κατεδάφιση των παλαιών κτηρίων και την ανάπλαση με άμεση ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Δημάρχων. Η απόφαση για την ανοικοδόμηση και την ανάπλαση των ιστορικών εκκλησιών της Σάμου πρέπει να περιέλθει στους ΣΟΤΑ. Το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να δώσει τις προδιαγραφές της αναστήλωσης και να αναλάβει ένα συμβουλευτικό ρόλο. Για την αξιολόγηση των ζημιών που έχουν υποστεί οι κατοικίες, πρέπει να δημιουργηθεί μια τοπική ομάδα διοίκησης έργων που να στελεχώνεται από μηχανικούς της περιφέρειας ή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία θα αναφέρεται και θα ελέγχεται από το Δήμαρχο. Οι παραγωγικές δραστηριότητες του νησιού πρέπει να υποστηριχθούν, προκειμένου να μην διαραγεί ο κοινωνικός και οικονομικός ιστός του. Για τα λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία λεπτομερού φακέλου με τις ζημιές. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η άγκληση χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Δυστυχώς, δεν εισακουσήκαμε στο πρόγραμμά μας. Σήμερα, το επιτελικό κράτος εξαγγέλει και δημιουργεί εντυπώσεις. Προσπαθεί να στρέψει την οργή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση για να καλύψει τη δική του ανικανότητα.
να συγκαλύψει τη γίνεια της πολιτικής παρουσίας του βουλευτού στον νομό μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όμως τα βιώνουμε όλοι σαν νιώτες. Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί δίπλα στις δημοτικές μας αρχές, σεβόμενο τους πολίτες και τις ανάγκες του. Η θέση του ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι υπέρ της αποκέντρωσης με μεταφορά όλων των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων και των ανεστήκων πόρων στην αυτοδιοίκηση. Είμαστε εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, συναγωνιστές, φίλοι με όλους εσάς. Κοινός μας παρανομαστής είναι το καλό του τόπου μας. Και γι' αυτό το καλό είμαστε πάλι μπροστά στον αγώνα. Μαζί θα αγωνιστούμε για μια νέα εποχή για την Ελλάδα με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Μαζί για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Μαζί για μια υψηλού επίπεδου δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Μαζί για την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Μαζί για μια ανθεκτική οικονομία συνυφασμένη με την ευημερία και την αξιοπρέπεια όλων. Μαζί για την ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας. Ράνια μου, ελπίζω να με συγχωρέσεις, αλλά δεν γίνεται να μην το πω. Νιώθω υπερήφανος για σένα, υπερήφανος για τον αγώνα σου, υπερήφανος για τη μαχητικότητά σου. Είμαι σίγουρος, Ράνια μου, πως το χαμογελαστό παιδί από κάπου εκεί ψηλά, ο Δημήτρης μας, νιώθει το ίδιο και περισσότερο υπερήφανος για σένα. Σε ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου που μας δείχνει την πάνω αυτή δύναμη στοιχή. Θέλω να καλέσω στο βήμα τον υποψήφιο βουλευτή ΣΑΜΟΥ του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, Κωνσταντίνο Μπουγιανό. Φίλες και φίλοι, συντοπίτες και συντοπίτησες, είναι μεγάλη μου τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη που στέκομαι εδώ μπροστά σας, ως υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές της 21ης Μαΐου. Η ΣΑΜΟΣ, η Ικαρία, η Φούρνη και η Κείμενα είναι μια νησιωτική κοινότητα με μεγάλη ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Ταυτόχρονα όμως έχουν πολλά προβλήματα και δυσκολίες λόγω της νησιωτικότητας, της γεωγραφικής θέσης και απόσταση από το κέντρο που δεν αντιμετωπίζονται σε άλλα μέρη. Τα προβλήματα αυτά εστιάζονται κυρίως στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της συγκοινωνίας και του τουρισμού. Πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να ενισχυθούν οι υποδομές των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας στα νησιά μας. Πρέπει με ιδιαίτερη βαρύτητα να αντιμετωπιστεί η απασχόληση και η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους, για να μείνουν και να δημιουργήσουν τον τόπο. Πρέπει να υποστηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιπλέον μέτρα πέραν όσων ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα. Πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας με εθνικά μέτρα και να αξιοποιηθούν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας και οικονομικά ωφέλη στον τόπο μας. Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι οι δαπάνες για κατοικία. Η Ελλάδα είναι πρώτη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1 τρίτο του πληθυσμού δαπανά άνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για έξοδα στέγασης. Το 48% των ενοικιαστών δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενίκιο τους. Για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πρόκληση και δέσμευση για αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να βοηθήσουν κυρίως τους νέους και τα χαμηλά οικονομικά στρώματα, με τη δημιουργία δημόσιου προσματικού σε πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, με την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου, με κίνητρα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες για ανακαίνιση των κενών κατοικιών τους, με τη δημιουργία φοιτητικών καταλυμάτων σε χώρους των πανεπιστημίων και κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών. Για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, το κόστος της παιδείας δεν είναι λειτουργική δαπάνη, αλλά επένδυση για το μέλλον της χώρας μας.
Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής προτείνει αναπτυξιακές εκπαιδευτικές πολιτικές με στοχευμένη οικονομική ενίσχυση του συστήματος, που σύντομα η δημόσια δαπάνη να φτάσει στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποιότητα της εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων της χώρας μας αποτελεί την πιο δίκαιη στρατηγική παρέμβαση προς όφελος των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη. Για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, η παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Γι' αυτό δεσμευόμαστε να θέσουμε όλες τις προτάσεις μας σε δημόσια συζήτηση, επιδιώκοντας τη μέγιστη δημοκρατική νομιμοποίηση. Έτσι, θα εξασφαλιστούν σημαντικά και μακροπρόθεσμα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία. Βασική θέση της πρότασής μας είναι ότι το σύγχρονο σχολείο πρέπει παράλληλα να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί. Βασική μας δέσμευση, ουσιαστική στήριξη με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, με μια αδιάκοπη προσπάθεια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του. Η πρότασή μας εστιάζει σε ένα σχολείο του πολιτισμού, της παιδείας, της τέχνης και της αγωγής. Ένα σχολείο που συνδυάζει τη μάθηση και τη χαρά της γνώσης, που προάγει την πραγματική ελευθερία και τη θετική στάση για τη ζωή, που εξανθρωπίζεται ο πολίτης και διαμορφώνει συνειδής αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού και αντιλήψεις πολιτικής και οικολογικής δράσης. Όσον αφορά τα δικά μας τμήματα τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 20 Μαρτίου του 1984 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ίδρυση και θεμελίωση του Πανεπιστήμιου Αιγαίου έγινε από το ΠΑΣΟΚ επί Πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου. Με Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Απόστολο Κακλαμάνη και Υφυπουργό τον Πέτρο Μόραλη. Πρώτος πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος διετέλεσε ο αείμνηστος ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής ΣΑΟΜΟΥ Κώστας Οφούλης. Σαφώς και στο πέρασμα των ετών υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, άνθρωποι που έβαλαν το λιθαράκι τους για την πρόοδο και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Όλοι αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο και τους οφείλουμε την ευγνωμοσύνη μας για το έργο τους. Ονοματεπώνυμο όμως έχουν και οι ευθύνες. 29 Ιανουαρίου 2019, ίδρυση με τον νόμο 4589 του 2019, Μήματος Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέδρα τη Λαμία. Κυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 Μαΐου 2019, ίδρυση με τον νόμο 4610 του 2019, Τμήματος Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά. Όπως επίσης και Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, πάλι στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τους ανταγωνιστικά, όπως τα δικά μας τμήματα. Όλα αυτά με την ψήφο του βουλευτή νομού ΣΑΜΟ του ΣΥΡΙΖΑ της εκείνης εποχής. Αν ληφθεί υπόψη συνολικά η μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του λεγόμενου νόμου Γαβρόγλου, που έφερε την εξίσωση των ΑΕΠ και ΤΕΗ, καθώς και η θέσπιση της ελάχιστης βάσης αγωγής του νόμου Κεραμέως, και η ξεκάθαρη πολιτική θέση της προώθησης της ιδιωτικής παιδείας έναντι της δημόσιας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνεται το παζλ της σημερινής κατάστασης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι λυπηρό η καταστροφή του τόπου και της ανώτατης εκπαίδευσης να παρουσιάζεται σήμερα ως τιμητές και σωτήρες. Ο κίνδυνος για την αποδόμηση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας δεν είναι απλά υπαρκτός, είναι ένα καλοσχεδιασμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή. Η θέση του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη του δημόσιου, δωρεάν και αυτοδιοίκητου πανεπιστημίου είναι αταλάντευτη. Ειδικότερα δε για τα αγροτικά πανεπιστήμια όπως το δικό μας, που πέρα του ακαδημαϊκού του έργου υπηρετούν και υψίστης σημασίας εθνικούς σκοπούς. Η περαιτέρω στήριξη για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους είναι πάγια προτεραιότητα για εμάς. Στα θέματα εργασίας, είναι βασική μας αρχή ότι η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη χωρίς στήριξη των εργαζομένων, χωρίς κοινωνική συνοχή και αποτελεσματικό κοινωνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας. Από τα ωφέλη της ανάπτυξης πρέπει να μειώνονται οι ανισότητες, να δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές, αλλά και να αυξάνονται οι προοπτικές εργασίας για τους ανέργους. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό,
Και δυστυχώς είμαστε ακόμα ευρωπαϊκοί πρωταθλητές στην ανεργία των νέων. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και η εργασία αλλάζει. Νέες μορφές εργασίας έρχονται στο προσκήνιο. Παραδοσιακές θέσεις εργασίας χάνονται, αλλά δημιουργούνται νέες. Τον κύριο ρόλο πια θα διαδραματίζουν η γνώση, η κατάρτιση, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό επενδύουν οι ανεπτυγμένες οικονομίες και όχι στο φθηνόμερο κάμαρο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιμένει σε μια αντίληψη από το παρελθόν. Ιδεολειπτική, βαθιά συντηρητική. Όλα αυτά τα χρόνια υπονομεύει συστηματικά και αφαιρεί με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων βασικά εργασιακά δικαιώματα. Επιλέγει να ενισχύει τους ασύλληπτους εργοδότες, ακόμα και εισφάλουν εκείνων που πιστεύουν στην αξία του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Απορριθμίζει το εργασιακό τοπίο της χώρας μας, προωθώντας ουσιαστικά το μοντέλο της κοινής και απαξιωμένης εργασίας. 700.000 εργαζόμενοι δουλεύουν με μισθό κάτω των 700 ευρώ, δηλαδή το 40% του συνόλου. Το δικό μας εργασιακό όραμα για το αύριο στηρίζεται σε δύο άξονες. Τη στρατηγική της πλήρους απασχόλησης με ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, στην ομαλή προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή με κανόνες ασφάλεια και προστασία των εργαζόμενων. Κατήργηση των διατάξεων των νόμων της Νέας Δημοκρατίας που καταστρατηγούν βασικά εργασιακά δικαιώματα, ειδικότερα όσον αφορά τις ατομικές συμβάσεις αντί των συλλογικών, για τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, την κατάργηση της δικαστικής προστασίας για παράνομες απολύσεις, τον περιορισμό της επέκτασης των κρατικών συμβάσεων, την αποδυνάμωση των ελεκτικών μηχανισμών και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Χρειάζεται εθνικός διάλογος για ουσιαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, έτσι ώστε το ασφαλιστικό σύστημα να είναι βιώσιμο, αλλά και να συνδυάζει την αναγκαία ανταποδοτικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη με την άρση των αδικιών. Να εγγυάται στους νέους ανθρώπους ότι θα έχουν ανάλογα με σήμερα δικαιώματα στο τέλος του ασφαλιστικού τους βίου. Αναφορικά με τον τουρισμό, είναι κεντρικός πυλώνας στήριξης ελληνικής οικονομίας και συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό στην οικονομία της χώρας, με αφίξεις που ξεπερνούν τους 15 εκατομμύρια τουρίστες. Ο ελληνικός τουρισμός συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε πολλούς κλάδους. Από αυτούς, οι υπηρεσίες καταλήμματος και εστίασης είναι οι σημαντικότερες, που απορροφούν περίπου το 2/3 της τουριστικής δαπάνης. Ο τουρισμός, για να είναι βιώσιμος, πρέπει να είναι ταυτόχρονα οικονομικά βιώσιμος. Για όλους τους συμμετέχοντες στην τουριστική δραστηριότητα, κοινωνικά υποφελείς για να μην επιβαρύνει το περιβάλλον και όπου είναι δυνατόν να συμβάλλει στη βελτίωσή του. Η διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού τουρισμού θα ενισχύσει και την ανθεκτικότητά του. Προϋποθέτει δε την αντιμετώπιση του τουρισμού στη βάση των προορισμών και όχι των μεμονωμένων επιχειρήσεων, ώστε να προσφέρει υψηλότερη αξία μέσω ενός πιο σύνθετου, προσεκτικά επιλεγμένου, οργανωμένου και επιμελημένου τουριστικού προϊόντος. Η επίτευξη αυτού του στόχου επιβάλλει τη βελτίωση υποδομών που δεν είναι αμοιβώς τουριστικές. Ενέργεια και ίδρυυση, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση και καθαριότητα, υποδομές υγείας, οδική ασφάλεια και σήμανση, αλλά και υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, καθώς και προώθηση των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων σε τουριστικούς δήμους που υφίστανται πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη. Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων θα ωφελήσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα θα βελτιώσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του τουρισμού. Η επίλυση του σύνδετου προβλήματος της έλλειψης εργαζομένων, που αποτελεί παγκόσμιο και όχι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, προϋποθέτει καταρχάς την επιμήκυση της σεζόν, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν απασχόληση για περισσότερους μήνες. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η διάθεση εξωτερικών καταλυμάτων για τους εργαζομένους, η οποία είναι ιδιαίτερα στους ακριβούς προορισμούς, αποτελεί δυσεπίληπτο μεν, αλλά το πλειαστικό πρόβλημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τουρισμού θα συμβάλλει σημαντικά και πολύπλευρα. Καταρχήν, στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει μεγάλη διείσδυση στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ οι ψηφιακές εφαρμογές διευκολύνουν την ταξιδιωτική εμπειρία, κάτι που είναι σημαντικό για τις νεότερες γενιές. Παράλληλα, η αυτοματοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών των επιχειρήσεων
θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους αλλά και την ελκυστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ως χώρους εργασίας για τις νεότερες γενιές που είναι περισσότερο εξοικειωμένες με την ψηφιακή τεχνολογία. Σε ό,τι αφορά την πολιτική και τους νέους, η πολιτική επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων και καθορίζει το μέλλον της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι νέοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις αυτές φανερώνουν τα συμφέροντα και τις αξίες τους. Οι νέοι πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική για να επηρεάσουν το μέλλον τους και την κοινωνία τους. Η συμμετοχή των νέων στην πολιτική δράση είναι ζωτική σημασία για τη διατήρηση μιας δυναμικής και ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας. Μέσω της συμμετοχής τους στην πολιτική δράση, οι νέοι μπορούν να ασκήσουν επιρροή και να προωθήσουν τα ιδανικά και τις αξίες που εκπροσωπούν. Γι' αυτό, σαν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, δεσμεύομαι να εργαστώ σκληρά για την ανάπτυξη των νησιών μας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Σαν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία για όλους και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς των νησιών μας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας επηρεάζουν και να επιλύσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Σαν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα νησιά μας. Με την υποστήριξή σας και τη συνεργασία μας, μπορούμε να προωθήσουμε τις αξίες και τους στόχους μας και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους τους κατοίκους της Σάμου, της Ικαρίας, των Φούρνων και της Τίμενας. Για μια Ελλάδα νέα, με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Κωνσταντίνε μου, καλέ σύντροφε και φίλε, θέλω να σας συγχαρώ για τον αγώνα σου. Μας δείχνεις πως η νέα γενιά και μπορεί και ξέρει να διεκδικεί. Πάντοτε με ίσως και αξιοπρέπεια. Και είναι ευχή μου, αλλά και προσωπική μου δέσμευση να σε στηρίξουμε για να κάνεις το όραμά σου πράξη για τον τόπο μας. Και σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Σε ευχαριστώ που παίρνεις μπροστάρι στη μάχη της γενιάς μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ στις 21 του Μάη είναι ψήφος για να πάρουμε στα χέρια μας το μέλλον της χώρας. Για να αγωνιστούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς, αλλά και για τις γενιές που έρχονται. Και να είστε σίγουροι, θα το πετύχουμε. Θα αγωνιστούμε μέχρι να ξαναγίνει η παράταξή μας, η προοδευτική παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, πλειοψηφούσα δύναμη και πραγματική κυβερνώντα αριστερά στον τόπο μας. Με τα σύμβολά μας να κυματίσουν υπερήφανα ψηλά με τον ίδιο του ΠΑΣΟΚ εδώ από το Καρνόβαση. Είμαι βέβαιος πως θα δώσουμε τον νικηφόρο αγώνα για την ανατροπή των συσχετισμών στην πολιτική ζωή του τόπου. Η δύναμη του ΠΑΣΟΚ, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε όλοι εμείς. Μαζί θα αγωνιστούμε για να φέρουμε την πραγματική αλλαγή που έχουν ανάγκη τα νησιά μας. Μαζί και δίπλα με τους άξιους υποψηφίους μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Ενωμένο, ενισχυμένο, δυνατό, καλό μας αγώνα και με τη νίκη.